Καλησπέρα κύριε Τζανάκη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα Νονά, νομίζω ότι με βάφτισε. Σας βαφτίσαμε κύριε Τζανάκη. Υπάρχει βέβαια Γιάννης Τζανάκης, αλλά είναι διευθύντης νεφρολογικής στα Χανιά. Συμμαθητής μου κιόλας. Συνάδελφος ιατρός, μάλιστα. Και συμμαθητής μου. Και συμμαθητής, ναι. Το προλάβαμε στη στροφή κύριε Τζανάκη. Ναι, ναι. Είχαμε λοιπόν, ξέρετε, φέτος γίνεται κάτι, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε για κρούσματα ασθενειών. Τώρα αυτό πάλι δεν ήταν στο πρόγραμμα για μας τους πολίτες πάντα. Δηλαδή, ναι, είναι μια αξιοσημείωτη μεταβολή, διότι παρουσιάζεται από το 2023 είχαμε όλα δηλωθέντα 9 κρούσματα κοκκίτη. Mm-hmm. Ενώ το πρώτο δίμηνο, πριν βγει καλά το πρώτο δίμηνο, έχουμε 34, που σημαίνει θα εκτοξευθούμε. Θα πάμε πολλές φορές πάνω, ναι, εφόσον έχουμε 34 τώρα θα βγουν τουλάχιστον 10 φορές ή 15 φορές παραπάνω από το 23. Mm-hmm. Τώρα, ο κοκκίτης είναι μια νόσος παράξενη, καταρχήν δεν είναι ίωση, είναι με ένα αναπνευστική ίωση, αλλά δεν είναι ίωση. Mm-hmm. Έτσι, είναι μια, οφείλεται σε ένα μικρόβιο. Και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κανονικά για τον κοκκίτη εμβολιάζονται όλα τα παιδιά με κάποιο από αυτά τα πολυδύναμα εμβόλια, όπως ξέρετε, κοκκίτης, τέτανος, διφθερίτιδα κλπ. Και τρόποντι να αποκτούν μια ανοσία. Όμως αυτή ο εμβολιασμός γίνεται στην παιδική ηλικία, στην πρώην, στη βρεφική ηλικία θα έλεγα, ολοκληρώνεται και καταλείπει ανοσία περίπου μέχρι τα 40 χρόνια. Μετά τα 40 πρακτικά η ανοσία χάνεται. Τώρα, από πλευράς έτσι επιδημιολογικής έχει ενδιαφέρον ότι δημιουργεί, προκαλεί πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως από το αναπνευστικό, εκδηλώνεται με ένα πρώιμο καταρροϊκό στάδιο και εν συνεχεία με ένα παροξυσμικό στάδιο που κυριολεκτικά βήχει κάποιος, λες και βγαίνει η ψυχή του και ο βήχας τελειώνει με ένα βαθύ συρριγμό. Ο βήχας είναι τόσο έντονος που υπάρχουν ακόμα και κρούσματα, ας το πούμε, κεφαλικών και ανακοπής και τέτοια πράγματα. Αν είναι τόσο, δυνατόν. Ναι, είναι τόσο σοβαρός πολύ. Αυτός. Ναι, ο βήχας αυτός. Και το μικρόβιο του βέβαια είναι, είπαμε, βακτήριο, δεν είναι ιός. Είναι Bordetella pertussis, έτσι γράφεται στα λατινικά, ας το πούμε. Και στην ουσία δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Τώρα από επιδημιολογικής απόψεως θα πρέπει να προσεχθούν ορισμένοι πληθυσμοί, ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες. Μία από αυτές είναι οι έγκυες και οι λεχοίδες. Θα πρέπει οι έγκυες κυρίες να εμβολιαστούν ακόμα και αν έχουν εμβολιαστεί στην παιδική τους ηλικία, ξανά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και μάλιστα στη διάρκεια κάθε εγκυμοσύνης, όχι μόνο στην πρώτη, αλλά σε όλες τις εγκυμοσύνες. Αυτό έχει σαν σκοπό να αυξηθεί ο τίτλος των αντισωμάτων τους και μέσω του πλακούντα να προστατευτεί και το βρέφος τους πρώτους μήνες έως ότου ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του. Ήδη από τα κρούσματα, ας το πούμε, που έχουν δηλωθεί φέτος, έχει χαθεί ένα βρέφος. Ναι, αυτό διαβάσαμε στην ανακοίνωση. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια έχουν χαθεί κι άλλα βρέφη. Κυρίως αυτά κινδυνεύουν. Έτσι, από τα νοσήματα. Νεαρής ηλικίας, δηλαδή νεαρές ηλικιακές ομάδες φαίνεται πως έχουν το πρόβλημα. Τα βρέφη που είπατε, παιδιά, ναι, κυρίως τα βρέφη, διότι οι μεγάλοι το περνούν, αλλά φαντάζομαι ότι εάν δεν κάνει επιπλοκή είτε πνευμονία είτε κάποιο άλλο από το κεντρικό νευρικό, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να φανταστείτε ότι σε μια δεκαπενταετία, από το 2004 μέχρι το 2020, είχαν δηλωθεί μόλις 509 κρούσματα σε 16 χρόνια. Και φέτος μόνο σε ένα δίμηνο έχουμε 34. Επομένως έχουμε μια αύξηση, η οποία είναι αξιοσημείωτη και οφείλεται εν μέρη και στο γεγονός ίσως μιας έτσι διαχρονικής, πώς να την πω τώρα, διαφορετικότητας του ιού, μιας τάσης του ιού κάθε 3 έως 5 χρόνια και ανεξαρτήτως της ευολιστικής κάλυψης του πληθυσμού, μια να παρουσιάζει μια τέτοια έξαρση της νόσου. Ναι, μια έξαρση. Έχει μια
μια διαφορετικότητα από χρόνο σε χρόνο και κάθε 3-5 χρόνια ο κοκκίτης κάνει μια έξαρση, ακόμα και σε προηγμένες εμβολιαστικά χώρες. Έτσι που σημαίνει ότι κάτι γίνεται το οποίο έχει σχέση βέβαια επιδημιολογικά, μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους που ίσως είναι πολύπλοκο και θα έλεγα επιστημονικό να το εξηγήσουμε τώρα. Επομένως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τα μικρά παιδιά, να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους για τον κοκκίτη. Οι παιδίατροι εφαρμόζουν αυστηρά το πρόγραμμα σε όλα τα παιδάκια που ακολουθούν το εμβολιαστικό. Είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι γι' αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να έχουμε ρωτήσει τους παιδιάτρους μας εάν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο εμβολιασμός που πιστεύω ότι έχει εμβολιαστεί. Και από εκεί και μετά να προσέξουμε μωρά και παιδιά ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι συμπολίτες μας Ρωμά, οι οποίοι θα πρέπει, λόγω, ξέρετε, έχουν μια ιδιαιτερότητα και στη συμπεριφορά τους και στην κοινωνική τους και υπάρχει μια διακριτικότητα στην αντιμετώπιση τους. Δεν έχουν πολύ καλή πρόσβαση στις δομές υγείας και στις υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει το κράτος να πάει σε αυτούς και να προσπαθήσει να τους, με κάποιους τρόπους να τους καλύψει εμβολιαστικά. Mm-hmm. Επίσης, μεγάλοι άνθρωποι με συνοδά νοσήματα θα πρέπει να εμβολιαστούν με τον κοκκίτη. Ήδη για την χρόνια πυφαγική μονοπάθεια οι διεθνείς οδηγίες αντιμετώπισης της συστήνουν ανάμεσα στους άλλους εμβολιασμούς, όπως είναι η γρήπη, ο κορονοϊός κλπ, συστήνουν και τον εμβολιασμό για κοκκίτη ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να προστατεύονται και αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους ο κοκκίτης μπορεί να διαδράμει σοβαρά και να επιδεινώσει το υποκείμενο νόσημα. Ναι, άρα λοιπόν πάμε στα δύο ηλικιακά άκρα περίπου. Κυρία, ναι. Τζανάκη, βάσει, ναι, αυτό και, που λέτε. Και με διάμεσο ναι. της έγκυες και της λεχοίδες, αν κάποια κυρία δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί μες στην εγκυμοσύνη, ως λεχοίδα πρέπει να εμβολιαστεί. Επίσης, καλό θα είναι και οι φροντιστές βρεφών να έχουν, δηλαδή αν στο οικογενειακό περιβάλλον έχουν μια γιαγιά, κάποιον ο οποίος θα ασχοληθεί με τη φροντίδα του βρέφους, mm-hmm. εκ των πραγμάτων ή επειδή υπάρχει ανάγκη, θα πρέπει και αυτοί να εμβολιαστούν, όχι για να προστατευτούν αυτοί, όσο να προστατευτεί το βρέφος. Το βρέφος. Άρα λοιπόν μας είπατε και τα συμπτώματα είναι αν αρχίσουμε να έχουμε βήχα. Ναι, είναι ένα πρώτο στάδιο που λέγεται καταρροϊκό, που αρχίζει έτσι, ας το πούμε, μια, θα έλεγα, σαν ένα νόση, κρύωμα. Σαν ένα κρύωμα με λίγο ξηρό βήχα. Mm-hmm. Ξύνει ο λαιμός και έχουμε έτσι ένα ξηρό βήχα και συνεχίζεται με ένα, θα έλεγα, στάδιο πολύ άσχημο με 15-20 επεισόδια βήχα πάρα πολύ έντονου, παροξισμό βήχας, ο οποίος μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε, ακόμα και σε απώλεια αισθήσεων, και είναι πάρα πολύ έντονο. Τα φάρμακα, έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος αρχίσει έτσι να νιώθει ότι αρχίζει να βύχει μη φυσιολογικά, τέλος πάντων, σε σχέση με ένα συνηθισμένο κρύωμα που έχει την εμπειρία και έρθει σε εσάς, πάει στον παθολόγο του, μπορεί άμεσα να λειτουργήσουν τα φάρμακα για να... Υπάρχουν κάποια φάρμακα, κυρίως συμπτωματικά που αντιμετωπίζουν την νόσο, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα συμπτώματα, αλλά όταν φτάσεις σε αυτό το στάδιο της, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να υπάρχουν και εξετάσεις που μπορούμε να το βρούμε, υπάρχουν δηλαδή μοριακές τεχνικές που μπορούμε να δούμε ότι είναι αυτό, και μάλιστα ένας επίμονος βήχας ίσως μπαίνει στη διαφορική διάγνωση των γιατρών, ούτως ώστε να μην οδηγεί το άρρωστος να παίρνει φάρμακα για άλλα πιο συχνά νοσήματα που νομίζουμε mm-hmm. ότι μπορεί να είναι αυτό. Επομένως, έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε πράγματα να προσέξουμε και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό και στην προστασία, επαναλαμβάνω, των ειδικών πληθυσμών. Γιατί νομίζω διάβασα στην ίδια ανακοίνωση πως αν στο περιβάλλον, μέσα στο οικογενειακό, φιλικό περιβάλλον κάποιον, έχει νοσήσει ένας άνθρωπος με κοκκίτη, θα πρέπει να πάρουν αντιμικροβιακή αγωγή και αυτοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους, συναντήθηκαν...
Δεν ξέρω αν ναι, ισχύει αυτό. Αυτό διάβασα στην ανακοίνωση. Δηλαδή είναι κολλάει. Θα πρέπει να εμβολιαστούν. Κολλάει. Είναι, βέβαια είναι πάρα πολύ μολυσματικός, κολλάει και ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα αν είναι ευαίσθητοι. Τι θα γίνει, κύριε Τζανάκη, μιλήσαμε καλά για τον κορονοϊό, δεν το συζητάμε, είναι εδώ. Για τη γρήπη, για το στρεπτόκοκο, για την ηλαρά, εξάρσεις φέτος, τώρα προστίθεται ο κοκκίτης. Τι γίνεται πάντα φέτος. Ναι. Ναι. Μας πέσαν μαζεμένα ίσως, γι' αυτό τα παρατηρούμε περισσότερο. Ναι, μας πέσανε, συνέπεσε τώρα ο κοκκίτης να κάνει αυτή την, θα έλεγα, τριετή, πενταετή, έτσι, θα έλεγα, επαναληψιμότητα που έχει, και μαζί με όλα τα άλλα υπάρχει μια προσοχή περισσότερο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι αντικειμενική αύξηση. Μιλάμε ότι για μια 15 ετία είχαμε 500 ναι, κρούσματα και ξαφνικά τώρα σε ένα δίμηνο έχουμε 34. Ναι. Δεν είναι λίγα τα δηλωθέντα. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα αυτού του κύκλου που λέτε. Δηλαδή ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, την άνοιξη, ας πούμε, θα έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Δεν έχει να κάνει με καιρικές συνθήκες ή οτιδήποτε ο κύκλος αυτός. Συνήθως ο κοκκίτης είναι, επειδή είναι και αναπνευστική νόσος, είναι κυρίως στους χειμερινούς μήνες, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε εποχή. Μάλιστα. Εφόσον κάποιος το κολλήσει από κάπου, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό που λέω είναι κάτι διαφορετικό. Επιδημιολογικά παρατηρείται ακόμα και σε χώρες με ψηλή κάλυψη εμβολιαστική, παρατηρούνται κάθε 3-5 χρόνια εξάρσεις αυτού του τύπου, τις εξάρσεις. Οπότε ας ρωτήσουν οι φίλες και οι φίλοι για τα παιδιά μας, είπατε, και τα βρέφη μας, το ξεκαθαρίσατε πολύ καλά, και τα άτομα που είναι μεγαλύτερης πάλι ηλικίας να ρωτήσουν τους γιατρούς τους αν θα πρέπει, γιατί από ό,τι καταλάβαμε αυτό το εμβόλιο δεν διαρκεί για πάντα, δηλαδή δεν είναι όπως, ας πούμε, στην ηλαρά που το κάναμε ή νοσήσαμε και τέλος, ξεμπερδέψαμε. Ναι, αυτό το εμβόλιο δυστυχώς η ανοσία χάνεται με την ενήλικο ζωή. Κανονικά για να έχουμε προστασία θα πρέπει να το κάνουμε ένα δεκαετία και ίσως θα πρέπει να το προβλέπουμε τουλάχιστον για τους ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Επαναλαμβάνω, οι έγκυες, οι λεχοίδες και οι φροντιστές βρεφών οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιάζονται. Αντιβιωτικά δίδονται, αντιβιωτικά σε βαριές περιπτώσεις, σε νοσοκομείο ή οπουδήποτε. Δεν αντιμετωπίζουν την νόσο, περισσότερο περιορίζουν, ας το πούμε, τη μολυσματικότητά της. Μάλιστα. Και ανακουφίζουν ίσως λίγο τον ασθενή. Μέχρι ναι, να τώρα κάποιοι δίνουν αντιβυχικά, αλλά δεν πιάνει, ούτε αυτά βοηθούν πολύ. Αυτός ο βήχας του κοκκίτη είναι πραγματικά τρομακτικός και δεν πειθαρχεί πολλές φορές σε πολλά πράγματα. Άρα αυτό που κάνουμε είναι μια συμπτωματική αγωγή. Πολλές φορές τα παιδάκια μέσα στο βήχα τους κάνουν και με τους, και μπορεί να κάνουν στροφίσεις. Είναι πάρα πολύ άσχημη. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και διαρκεί και πολύ. Δεν μπορεί να διαρκέσει και 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Ναι, αν βάλει κανείς όλα μαζί τα στάδια, περίπου μία εβδομάδα το καταρροϊκό, περίπου 1-6 εβδομάδες, συνήθως 2-4 εβδομάδες το παροξυσμικό, και 1-3 εβδομάδες το στάδιο της αποδρομής, μπορεί κάποιος να ταλαιπωρηθεί ένα μήνα. Αντέχει ένας άνθρωπος να βήχει 3 εβδομάδες, δηλαδή τέτοιο βήχα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια αρρώστια πολύ σοβαρή, υπό την έννοια στους ενήλικες, υπό την έννοια της ποιότητας της ζωής, αλλά και υπό την έννοια ότι μπορεί να στρώσει το δρόμο για άλλα νοσήματα. Μάλιστα. Ή και ο ίδιος ο κοκκίτης να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο Μάλιστα. αναπνευστικό οι και μάσκες, τα άλλα συστήματα. Οι μάσκες προφυλάσσουν ως ένα βαθμό εάν βρεθείς σε περιβάλλον που υπάρχει κοκκίνη. Ναι. Άρα λοιπόν γενικά αυτή την περίοδο, ειδικά κύριε Τζανάκη, ας την έχουμε καλού κακού στην τσάντα μας, δεν βλάπτει, δεν πειράζει πως θα μας δούνε με τη μάσκα, αφού τόσα κυκλοφορούν γύρω μας τώρα, όπως τα συζητάμε. Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το μολυσματικό στάδιο μπορεί να διαρκέσει από 3-4 εβδομάδες. Άρα λοιπόν μολύνονται άνθρωποι. Μολύνει πολύ κόσμο και για πολλές μέρες. Αυτό είναι το κακό. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα για τα παιδιά και για τα βρέφη. Οπωσδήποτε.
Ναι. Και από εκεί και ύστερα επαναλαμβάνω προς Θεού, και δυστυχώς δεν το τηρούν, το βλέπω και εγώ στο ιατρείο μου, πολλές που έρχονται με βήχα γυναίκες, ή πολλές φορές καμιά με έγκυες, και αναγκαζόμαστε να τους κάνουμε εξετάσεις για κοκκίτη, διότι πραγματικά είναι πρόβλημα. Μία έγκυος κυρία, εκεί γύρω λίγο πριν τη γέννηση, οι γυναικολόγοι έχουν το πρόγραμμα, νομίζω εκεί γύρω στις 25 με 35 εβδομάδες, οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιάσουν με δύο δόσεις κανονικά την έγκυο, έτσι ώστε να παραχθούν τα ανάλογα αντισώματα, να περάσουν στον πλακούντα στο βρέφος, να το προστατεύσουν τους πρώτους μήνες της ζωής του, έως ότου εμβολιαστεί και εκείνο. Παρομοίως θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να πράξουν και οι φροντιστές των βρεφών που θα ανακατευθούν με την ανατροφή του τους πρώτους μήνες. Μάλιστα. Εδώ ρωτάει ένας φίλος, κύριε Τζανάκη, ότι είναι γύρω στα 50-55. Δεν ξέρει τώρα αν είχε κάνει εμβόλιο και δεν ξέρει τι να κάνει. Να κάνει ένα εμβόλιο? Όταν δεν ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το εμβόλιο, το κάνουμε. Αν δεν ξέρουμε ότι έχουμε κάνει το εμβόλιο της ηλαράς, δηλαδή, δεν ξέρουμε ότι έχουμε νοσήσει, κάνουμε διπλό εμβόλιο ηλαράς κανονικά. Το ίδιο και με τον κακό δεν κάνει. Δεν θα κάνει κακό να κάνει ένα εμβόλιο για τον κοκκίτη, να εμβολιαστεί πλήρως για τον κοκκίτη. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Είναι στενάχωρα τα θέματα με τις αρρώσκες και όλα αυτά, αλλά αν δεν ακούσουμε κιόλας να ενημερωθούμε, δεν προφυλασσόμαστε. Δεν ξέρουμε και πώς να προφυλαχτούμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Ναι, γεια σας.